Παιδιά, καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε τα rewards μου από το Weekend League που βγήκα rank 2. Έχω τα picks, τα ultimate packs και τα campaign packs. Μετά από αυτά έχω αρκετά 84x5, 83x10 να ανοίξουμε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι να δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Γιατί μετά από αυτά έχω κρατήσει και 83x20 για το τέλος να ανοίξουμε. Νομίζω είναι δύο πακέτα. Οπότε θα τα δείτε αυτά στο τέλος του βίντεο. Αν σας αρέσουν όλα αυτά, κάντε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι, θα βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και έχω κρατήσει και για την επόμενη φορά, νομίζω, 83x10, 84x10 και 84x20. Οπότε μείνετε και συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο, γι' αυτό κάντε ένα subscribe στο κανάλι, για να μπορείτε να δείτε και τα επόμενα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχουμε έτοιμα τα rewards. Έχουμε τα 3 picks, ένα 85x4, 86x2. 2 Ultimate Pack, 2 Campaign Mix Pack και πόσα coins είναι, 1500 XP που εδώ πέρα τα χρειάζομαι και 100 K, τα picks αρχικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε 87, Pajor, Pai, Pager, όπως προφέρετε αυτή τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς προφέρετε. Varane, ok. Και έχουμε και Μπερνάρντο Σίλβα. Οκ, δεν είναι άσχημο φόντερ, θα μπορούσε πολύ χειρότερα. Έχω ένα 85 plus player pick, το οποίο θα ανοίξουμε τώρα. Ωραία, παίρνω Μπερνάρντο Σίλβα. Απλά πρέπει να τον βάλω τώρα κάπου. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, πάμε εδώ στο Premium Gold Players Pack. Και έχουμε Ολλανδία, Cam, City. Δεν θυμάμαι καν. Αυτή είναι Walkout. Walkout ήταν αυτή. Αυτή ήταν Walkout, ναι. Οκ. Ωραία, να κάνουμε restock το club. Παιδιά, να ανοίξουμε τα campaign, pack τα ultimate. Ξεκινάμε με τα campaign, που δεν είναι τόσο καλά συνήθως. Μάλιστα. Ωραίο αυτό το pack animation. Σιμάκαν, τίποτα το πρώτο. Πάμε και στο δεύτερο campaign. Εδώ έχουμε Ισπανία, right wing, Real, Αθένεα. Θα πάμε να ανοίξουμε τα ultimate pack. Έχουμε χρυσό flare, Αργεντινή, CF, έχουμε το Messi. Θα ήθελα. Έχουμε την μπάλα. Και έχουμε και ένα walkout μόνο δυστυχώς. Έχουμε πίσω τίποτα? Δεν έχουμε. Οκ. Πάμε να ανοίξουμε και το δεύτερο ultimate pack. Δεν θα μας δώσει κάτι. Χρυσό φλερ πάλι. Βραζιλία, striker, Arsenal. Έχουμε Gabriel Jesus. Παιδιά, βλέπετε που και rank 2 που πήγα, τα rewards ήταν χάλια. Τα picks ήταν μέτρια. Τα packs ήταν χάλια. Δύο πολύ κακά ultimate pack. Δύο πάρα πολύ κακά campaign pack. Πάρα πολύ κακά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα με τα upgrades. Άνοιξε 83x3. Εδώ έχουμε Βραζιλία, CDM, United. Έχουμε πάλι Φαμπίνιο. Λοιπόν.
Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε 85x2. Εδώ έχουμε Αγγλία, left wing. Πάλι είναι Grealish ή Foden ή Hemp. Είναι ο Grealish. Δεν έχω βαρθεί να τον τυχαίνω τον Grealish, αλήθεια. Σε 85x2 έχουμε 2 85άριδες. Πολύ ωραίο μπορώ να πω. Πάμε στο επόμενο 85x2. Έχουμε Αγγλία, right back. Είναι ο Trent. Θα είναι διπλό? Δεν θα είναι. Οπότε έχουμε 86 και 85. Αυτά πρέπει να είναι από τα objectives, τα 85x2. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τα tradable. Το 86x2 που είναι από το Weekend League. Και έχουμε Γερμανία, CM. Έχουμε ένα 86άρι. Ελπίζω να μην έχει δύο 86άριδες. Μαζί με Ter Stegen. Α, όχι. Okay. Μαζί με Σέσνη από 86x2 βγάλαμε 2 86άριδες. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και στο 85x4. Ολλανδία, striker, Arsenal. Απλά μια 86άρα γυναίκα αυτή. Με ποιον θα είναι από πίσω? Με τον Μπρούνο. Οκ, εδώ τουλάχιστον έχουμε 88. Και έχουμε και τον Παρέχο. Οκ. Γενικά τους trade-up νομίζω θα τους πουλήσω όλους. Τώρα αυτές τις μέρες που δεν θα ανοίγει ο κόσμος πακέτα και πιστεύω θα ανέβουν οι τιμές τους. Λοιπόν, εδώ από ό,τι βλέπετε έχουμε ωραία πακετάκια. Ανοίγω το 86x2. Κορέα έχουμε το Σον. Και είναι καλό ότι είναι face card, γιατί θα είναι μαζί με τον Neuer. 2 87. Οκ. 2 87 από 86x2. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα. Και πάμε τώρα. Πάμε στα 84x5. Έχουμε Καναδά. Είναι η Lawrence. Αυτή δεν είναι στην πρόμο. Παιδιά, είναι η Lawrence, ναι. Η Ice η Lawrence. Φαίνεται αρκετά μετρία κάρτα βέβαια. Αλλά τουλάχιστον βγάλαμε πρόμο. Και είναι μαζί με τον Τιμπάλα. Τουλάχιστον επιτέλους βγάλαμε μία πρόμο. Δεν ξέρω αν πηγαίνει για τίποτα. Α! Παιδιά, πάγει 90K. Είναι 4-4. Έχει παιδιά ακραίο dribbling. Έχει πάρα πολύ ωραίο dribbling. Οκ. Έχει μέτρια playstyles. Άμα αυτή κάποια στιγμή μπορούσε να μπει σε κάποιο Evo, θα γίνει πάρα πολύ ωραία κάρτα. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω με αυτούς. Εκεί. Γι' αυτό και εγώ περιμένω λίγο να δω αύριο μεθαύριο τι θα γίνει. Και μπορεί να τους πουλήσει όλους. Αλλά θα δείξει. Δεν έχω ιδέα πραγματικά τι θα γίνει. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε Γκιόρο. Μόνο Γκιόρο. Αλλά πραγματικά πιστεύω στη Team of the Year θα είναι ακραίο να βγάλεις πρόμο. Αν κοιτάξει, θα έχει τους άντρες, θα έχει τις γυναίκες, θα έχει τους νομινείς. Οπότε κάτι θα βγει, αλλά όχι κάτι καλό. Προπάμε 84x5. Έχουμε Ισπανία, center back. Λαπόρτ. 85. Από 84x5 βγάλαμε Λαπόρτ. Έχεις την ομάδα σου ήδη. Αν έπρεπε να προτείνω έναν από τους δύο, βασικά για να είμαι σίγουρος, περίμενε, θα πάνω τον δω. Εδώ έχουμε Μαρκίνιος παρεπιπτόντως.
Και είναι και διπλό. Με ποιον θα είναι? Με τον Άλισον. Α, τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ναι, κάτι έχω πάθει σήμερα. Και είναι όλοι πάλι duplicate. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και αυτό το 84x5. Εδώ έχουμε πάλι χρυσό. Κροατία, έχουμε Modric. Έχουμε Modric. Και δεν θα έχουμε κάποιον άλλον. Απλά ας μην έχουμε πολλούς duplicates. Άμα γίνεται. Ωραία. Μόνο το Modric. Και πάμε τώρα στο 83x10. Και έχουμε τα 283x20 και ένα 84x10. Εδώ έχουμε Γερμανία, striker. Είναι η Pop. Μόνο η Pop. Παιδιά, τόση ώρα δεν έχουμε βγάλει έναν inform. Έναν inform τόση ώρα δεν έχουμε βγάλει. Ροναλντίνιο, η Χάνσεν είναι ακραία. Ο Μπάρνς είναι ok, ο Μιλούρ 92 πρέπει να είναι πολύ καλός. Και ο Σούκερ. Ζωά Κανσέλο πολύ καλός. Ρομπέρτο Κάρλος αριστερά πάρα πολύ καλός. Βαντάικ ακραίος. Ίσως τον Κούμαν να θες μια βελτίωση. Αλλά γενικά έχεις πολύ καλή ομάδα όντως. Θα χωρούσε ο Γκάβι πιστεύω. Λοιπόν, πάμε 83x10. Έχουμε Γερμανία, Καμ. Είναι η Μαγκούλ. Είναι ο Μουσιάλα και είναι διπλό. Και είναι μαζί με, δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Α, μαζί με τη Μαγκούλ, οκ. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Και δεν έχουμε και duplicate. Πολύ ωραία. Θύμισε μου πόσες μέρες έχει μείνει για τον Mbappé, μια εβδομάδα. Εδώ έχουμε Γαλλία, Καμ, Λιόν. 84, πολύ ωραίο. Κωνσταντίνε, εξαρτάται πόσο κάνεις grind το παιχνίδι, πόσα πακέτα ανοίγεις. Εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τι να σου πω, αλήθεια. Άμα ανοίγεις πακέτα κάθε μέρα, προλαβαίνεις άνετα, ναι. Δηλαδή μία squad τη μέρα να κάνεις. Εδώ έχουμε 83x10. Έχουμε Γερμανία, CM, είναι ο cross. Έχουμε πάλι cross. Και έχουμε μόνο cross, δυστυχώς. Επιτέλους έχουμε και έναν inform. Επιτέλους. Παιδιά, όσοι είστε live, αυτοί οι λίγοι που είστε, ελπίζω να έχετε κάνει subscribe στο κανάλι. Για να με βλέπετε κιόλας και τις επόμενες μέρες, εδώ πέρα θα είμαι, θα κάνω live πιο τακτικά τώρα. Και ένα like εννοείται στο stream. Και έχουμε τώρα 3.83x20 και 1.84x10. Θα ξεκινήσουμε το 83x20. Και έχουμε πάλι χρυσό φλεαρ. Γερμανία, Καμ. Δεν μου αρέσει αυτό καθόλου. Cinema Ghoul. Παιδιά, από 83x20 έχουμε ένα walkout του Μουσιάλα. 86. Οριακά walkout. Τραγικό. Άμα δεν έχει μέσα, που δεν έχει τίποτα. Και είναι και όλοι duplicate. Παιδιά, δείτε πακέτο. Θα ανοίξω το 1.83x20 για κλείσιμο. Θα κρατήσω 84x10, 83x20 και 83x10 για αύριο. Ή για όποια άλλη στιγμή κάνουμε το live. Γιατί θα έχω πολλούς duplicate πάλι. Οπότε θα κλείσω με 1.83x20. Ευχαριστώ όσοι κάτσετε εδώ μαζί μου μέχρι τόσο αργά και όσοι μπήκατε γενικά. Και πάμε να δούμε τι θα μας δώσει. Έχουμε Αγγλία, right wing,
Είναι η Med ή ο Σάκα. Είναι η Med, είναι διπλό walkout. Μαζί με τον Λεβαντόφσκι. Αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο για Thunder. Είναι πάρα πολύ ωραίο για Thunder. Και έχουμε και Inform. Και έχουμε και την Παγιόρ μέσα. Αυτό ναι, είναι ένα σωστό 83x20. Πολύ καλύτερο.